Γρηγοριάδης τώρα. Λοιπόν, Νίκο, η εικόνα είναι αυτή που σου περιέγραψα και πριν. Καταταχτά χρονικά διαστήματα νεαροί ξεπηδούν από τα στενά, πετούν βόβες μολότο. Βλέπετε τώρα την εικόνα. Εδώ τώρα βρισκόμαστε το Σίτσα και Χαριλάου Τρικούπη. Έχουν πλησιάσει πολύ. Τώρα έχουμε πετροπόλεμο εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων. Θα δείτε και τα χημικά τώρα σε λίγο. Ξανααπομακρύνονται πίσω οι νεαροί. Βλέπετε την εικόνα. Πιο πέρα από αυτό το σημείο που βρισκόμαστε, νομίζω ότι είναι πολύ επικίνδυνο και για τις αστυνομικές δυνάμεις να πλησιάσουν, διότι υπάρχουν άνθρωποι στις ταράτσες, οι οποίοι και αυτοί πετάν αντικείμενα προς τους αστυνομικούς. Ακούμε συνεχώς να πέφτουν χημικά κρότου λάμψης στους γύρω δρόμους. Από την πίσω πλευρά του Πολυτεχνείου βρισκόμαστε εμείς, όχι από την πλευρά που βρίσκεται ο Αλέξης, από την πίσω πλευρά, και αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη πετροπόλεμος. Πάμε στον Γιώργο. Η ατμόσφαιρα, να σας πω, ότι είναι αποπνικτική. Από την κάμερα που είναι το Αλέξη Κουβέλη βλέπουμε εικόνες. Ο Γιώργος Κουρδής έχει το λόγο στην Τοσίτσα. Ενώ πάντα νεαροί βγαίνουν, πετάνε μολότοφ προς αστυνομικούς. Γιώργος Κουρδής, είσαι στον ακριβώς αέρα. Είναι... Οι νεαροί είναι καλά ταμπουρωμένοι μέσα στα Εξάρχεια, στην πλατεία Εξαρχείων, γύρω από το Πολυτεχνείο. Μέσα στο Πολυτεχνείο βρισκόμαστε στην Οταρά και το Σίτσα. Υπάρχουν φωτιές. Βλέπουμε ομάδες να κινούνται κατά μήκος της Στουρνάρη, πίσω από την Τοσίτσα. Εκεί οχυρώνονται και εφορμούν κατά των αστυνομικών δυνάμεων με πέτρες, με μολότοφ, με καπνογόνα.